Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, θα ήθελα να εκφράσω με τη σειρά μου, εκ μέρους της ΔΥΠΑΚ, τους θερμότερους αγωνιστικούς χαιρετισμούς προς όλους εσάς, που μέσα στις πιο δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, εν μέσω πανδημίας, δίνετε μαχητικό παρόν, γεμίζοντας με την παρουσία σας και τον αγώνα σας αυτόν τον χώρο. Σε όλους εσάς που αναδεικνύετε καθημερινά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο, προβάλλοντας στόχους και ιδανικά που επιδιώκουν ριζικές αλλαγές σε επίπεδο κοινωνίας. Εκφράζοντας την αλληλεγγύη εκείνων των δασκάλων σας, που μέσα από την αγωνία της μετάδοσης της γνώσης επιδιώκουμε να συμπορευτούμε με εσάς και το εργατικό ταξικό κίνημα σε ένα διαρκή αγώνα, ώστε να θέσουμε το Πανεπιστήμιο και γενικά την επιστήμη στην υπηρεσία επίλυσης των λαϊκών αναγκών. Στον αγώνα αυτό έχουμε φυσικούς συμμάχους και αντιπάλους. Σύμμαχοί μας είναι το σύνολο των εργαζομένων, οι γονείς σας, που με κόπους και στερήσεις σας παρέχουν ό,τι χρειαστείτε για τις σπουδές σας, με σκοπό να έχετε ένα καλύτερο αύριο. Σύμμαχοί μας είναι το εργατικό λαϊκό κίνημα που αγωνίζεται καθημερινά όχι μόνο να αμβλύνει τις συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής, αλλά οργανώνει τον αγώνα δείχνοντας το δρόμο για οριστική απαλλαγή όσων μας δυναστεύουν στη ζωή. Αντίπαλοι μας είναι όλοι αυτοί μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια που στηρίζουν τις κυβερνητικές αναδιαρθρώσεις, που επιδιώκουν να ενισχυθεί η ήδη πολύπλευρη διασύνδεση πανεπιστημίων επιχειρήσεων και η επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων. Διανύουμε τον 14ο μήνα της πανδημίας με την κυβέρνηση να κρατά όλο αυτό το διάστημα τους φοιτητές μακριά από τη διαζώση στη διδασκαλία. Αρνείται πεισματικά να λάβει οποιοδήποτε υγειονομικό μέτρο ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την ασφαλή επιστροφή φοιτητών και εργαζομένων στους χώρους των πανεπιστημίων. Χαιρετίζουμε τις δεκάδες πρωτοβουλίες φοιτητικών συλλόγων, επιτροπών αγώνων του μετόπου αγώνα σπουδαστών, που όλο αυτό το διάστημα διοργανώνουν διαζώσεις, διαλέξεις και μαθήματα, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι τα ιδρύματα μπορούν να ξαναζωντανέψουν, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας. Χαιρετίζουμε τους πανεπιστημιακούς δασκάλους που αψήφισαν τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις και έδωσαν ζωντανές διαλέξεις, τιμώντας την επιστήμη που υπηρετούν. Την ίδια ώρα που τα πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά για τους φοιτητές και όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, την ίδια ώρα είναι ανοιχτά σε κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα και λειτουργία. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η μαθησιακή διαδικασία και η μετάδοση γνώσης δεν αποτελεί προτεραιότητα του αστικού πανεπιστημίου, αλλά αντίθετα προκρίνεται οτιδήποτε αποφέρει κέρδος, όπως παραδείγματος χάρη η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε κατεύθυνση ενίσχυσης της κερδοφορίας των μονοπωλίων, η ίδρυση προγραμμάτων διαβίου μάθησης με δίδακτρα μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ που θεσμοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η δημιουργία νέων μετοπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με δίδακτρα κλπ. Απευθυνόμαστε σε κάθε πανεπιστημιακό δάσκαλο που αντιλαμβάνεται ότι η συνεχιζόμενη εξαποστάσεως στη διδασκαλία θα έχει οδυνηρές επιπτώσεις στο επίπεδο και τον περιεχόμενο των σπουδών, και τον καλούμε να πορευτούμε μαζί στον αγώνα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Ο νέος νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, που πρόσφατα ψήφισε η κυβέρνηση στη Βουλή, εντείνει την καταστολή και τον αυταρχισμό, θέλοντας όχι μόνο να προλάβει τις όποιες αντιδράσεις στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας των ανώτατων ιδρυμάτων, αλλά και να δημιουργήσει ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο αποστεωμένο από αγώνες και διεκδικήσεις με μόνους χορηγούς τους μονοπωλιακούς ομίλους. Ο αγώνας που έχετε δώσει το τελευταίο διάστημα δίνει αποφασιστική απάντηση στις προθέσεις της κυβέρνησης. Το παράδειγμα των μεγάλων κινητοποιήσεων της Θεσσαλονίκης με τις χιλιάδες των νέων που βγήκαν στον δρόμο αποδεικνύει ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε χωρίς κανένα φόβο το δικαίωμά μας στη μόρφωση, την υγεία και τη ζωή. Εντείνουμε το επόμενο διάστημα την αντίδρασή μας σε κάθε σκέψη υλοποίησης αυτού του νομοθετικού εκτρώματος. Πιέζουμε τις διοικήσεις των πανεπιστημίων να μην προχωρήσουν σε καμία εφαρμογή κάποιας διάταξης του νόμου. Βροντοφωνάζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο διάστημα, συνεχίζοντας την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα επιχειρήσει ένα νέο γύρο αντιδραστικών αλλαγών, τόσο σε επίπεδο διοίκησης ιδρυμάτων, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου σπουδών. Το νομοσχέδιο που θα φέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα προς διαβούλευση το Υπουργείο Παιδείας προβλέπει μεγαλύτερη σύνδεση με την αγορά εργασίας, δηλαδή μεγαλύτερη διασύνδεση με τους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ προβλέπει και τα λεγόμενα διπλά πτυχία, που σημαίνει ατομική επιλογή ομάδας μαθημάτων από διαφορετικά τμήματα, με αποτέλεσμα την ελλιπή και επιφανειακή σπουδή της επιστήμης που αντιστοιχεί σε ένα τμήμα. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση δηλώνουμε ότι θα δυναμώσουμε τον αγώνα μας, φοιτητές, εργαζόμενοι, μέλη ΔΕΠ, στο πλευρό του ταξικού εργατικού κινήματος, στην κατεύθυνση ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτικής. Μπροστά στη στρατηγική της κυβέρνησης και της άρχουσας τάξης, η απάντησή μας είναι η οργάνωση της πάλης από την πλευρά των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας και η προώθηση της δικής του στρατηγικής. Αντιστεκόμαστε στην ταξική πολιτική κυβέρνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μονοπωλίων και ταυτόχρονα ξεδιπλώνουμε την πρότασή μας για ενιαία ανώτατη εκπαίδευση δημόσια και δωρεάν στην υπηρεσία του λαού και των αναγκών του. Καλή επιτυχία στην εργασία της συνάντησης. Ευχαριστώ πολύ.